κάποιες σημαντικές κυρίες τότε ιδρύσανε αυτό το σωματείο, διότι υπήρχαν, ξέρετε, η Καβάλα ήταν πόλη όπου υπήρχαν πολλά καπνά και καπνεργάτριες. Παιδιά στους δρόμους πρέπει να συμμαζευτούν. Έτσι, οι κυρίες ιδρύσαν το σωματείο και μάζεψαν τα παιδιά των καπνεργατριών. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Energia Noyland Gas δόρισε 75 επιταγές στα παιδιά της Μερίμνας Παιδιού Καβάλας για την αγορά σχολικών ειδών από τα βιβλιοπωλεία της πόλης. Τις επιταγές παρέδωσε ο ίδιος ο Ευάγγελος Λεόβαρης, εκπρόσωπος του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energia. Είναι και ο σκοπός να πηγαίνει καλά ο παιδικός σταθμός, ώστε οι μανούλες να μπορούν να προσφέρουν στην οικογένειά τους, αφού αφήνουν τα παιδιά σε μια ζεστή αγκαλιά. Αυτό. Οι οικογένειες που είναι τα παιδάκια αυτά, από τις οποίες προέρχονται, τι... Είναι γυναίκες που οι μητέρες είναι εργαζόμενες, άνθρωποι που έχουν ανάγκες να δουλέψουν, να προσφέρουν στην οικογένειά τους. Ευχαριστώ την Energia και τον κύριο Λεόβαρη για την προσφορά της Energia. Μας φέρανε επιταγούλες για κάθε παιδάκι, 75 επιταγούλες, όπου μπορούν τα παιδιά να πάνε να πάρουν τη γραφική του ύλη από κάποιο βιβλιοπωλείο της Καβάλας. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα για αυτή τη χρονιά, την τόσο δύσκολη. Είναι μεγάλη μας η χαρά που μπορούμε να συνδράμουμε κι εμείς, να βοηθήσουμε στο ξεκίνημα αυτής της νέας σχολικής χρονιάς με επιτυχία, μιας δύσκολης χρονιάς λόγω των συνθήκων. Ευχαριστούμε πολύ τη Μέριμνα για την δυνατότητα που μας έδωσε να βοηθήσουμε κι εμείς. Η Energia είναι μέρος και μέλος αυτής της κοινωνίας και προσπαθούμε να ακούμε τις ανάγκες της κοινωνίας και να βοηθάμε, να στηρίζουμε με όποιο τρόπο και δυνατότητα μπορούμε. Η βοήθεια ήταν διτή. Το ένα ήταν δωροεπιταγές για τις 75 οικογένειες για να μπορέσουν να αγοράσουν τα βασικά σχολικά είδη και τη γραφική ύλη των παιδιών, να επιλέξουν τα ίδια τι θα θέλανε να έχουν ως γραφική ύλη και σχολικά είδη. Και η δεύτερη βοήθεια ήταν ένα χρηματικό ποσό προς τη Μέριμνα για να μπορέσει να αγοράσει η ίδια για τις ανάγκες του σχολείου, του παιδικού σταθμού, για να προάγει την ομαδική και συλλογική εκπαίδευση και μόρφωση που έχει ως σκοπό. Κυρία Χρυσανθίδου, μου είπε την ιστορία, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το πώς ξεκίνησε από τα παιδιά των καπνεργατών. Έχει μια μεγάλη ιστορία και πολύ όμορφη. Και είναι... Αυτή τη δύσκολη συγκυρία ακόμη έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσφορά. Ναι, και βλέπουμε ότι το έργο τους μεγαλώνει, γιγαντώνεται και συνεχίζεται με την ίδια επιτυχία και στα χρόνια που ζούμε εμείς.